δημόσιου σχολείου και να επαναρχίσει ο διάλογος όπως γινόταν όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι οι εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν την πορεία τους έξω από το σωματείο της ΠΑΣΥΔΗ και πορεύτηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Να σου πω ότι έτσι ήταν επίσης ένα φώναζαν και ζητούσαν την παραίτηση του Υπουργού Παιδείας του κυρίου Κώστα Χαμπιαούρη, με τους εκπαιδευτικούς μάλιστα να λένε ότι σήμερα γράφτηκε μία λαμπρή σελίδα στο βιβλίο της εκπαίδευσης και πως ο αγώνας δεν σταματά εδώ, υποδεικνύοντας ότι στις 2 Ιουλίου ο Υπουργός Παιδείας ενεργοποίησε μία ορολογιακή βόμβα. Στην ουσία η εκπαιδευτική Στέλλα, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος που βρέθηκε εδώ για να τους στηρίξει, έστειλαν το μήνυμα ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο διάλογος, η ποιότητα στην εκπαίδευση και κυρίως η αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θεωρούν ότι καταστρατηγήθηκε από τις 4 Ιουλίου μετά τις αποφάσεις που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι διεξάγεται έτσι ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Εδώ έχει φυσικά αρχίσει να αραιώνει, να φεύγει ο κόσμος. Ναι. Όμως έστειλαν ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σήμερα, Στέλλα. Μπορώ να σου πω ότι ακόμα και ήδη οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων δεν ανέμεναν τόσο πολύ κόσμο, αλλά όχι τόσο πολύ. Τους είδαμε μάλιστα να συγκινούνται από αυτή την στήριξη που έλαβαν από τον κόσμο σήμερα. Και πλέον ήδη κοιτάνε την επόμενη μέρα, δηλαδή τα επόμενα βήματα και πώς θα προχωρήσουν έτσι ώστε να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Νικόλα, έχουν προβεί και σε δηλώσεις οι εκπροσώποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Έχουν πει πολλά πράγματα, έχουν δώσει τα δικά τους συνθήματα. Ήσουν εκεί, τους άκουσες. Τι είπανε? Λοιπόν, Στέλλα, πρέπει να σου πω ότι το βασικό μήνυμα που στέλνουν είναι ότι ακόμα και τώρα πάνε σε διάλογο, αυτό ζητάνε, ένα θεσμικό διάλογο, να διασφαλιστεί η αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών. Ανέφεραν ότι προσπαθούν να μετατρέψουν το δημόσιο σχολείο σε λογιστικό φύλο, απαιτούν σεβασμό των θεσμών και αναφέρουν ότι στην θέση την οποία βρισκόμαστε εμείς σήμερα μπορεί να βρεθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος αύριο και διαμαρτύρονται και γι' αυτό τον λόγο. Ανέφερα χαρακτηριστικά, Στέλλα, την εξέφρασα μάλλον τη θλίψη τους για το γεγονός ότι πλέον υπάρχει μια πλήρης αδυναμία και αδυναμία συνεννόησης και εμπιστοσύνης προς τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κώστα Χαμπιαούρη. Είναι και ζητούν, όπως είπαμε, την παραίτησή τους και εξέφρασαν και επιμένουν ότι πρέπει να υπάρξει σεβασμός απέναντι στον εκπαιδευτικό κόσμο και να ξεκινήσουν τον διάλογο όπως αυτός έχει θεσμοθετηθεί όλα αυτά τα χρόνια και να μην λαμβάνονται αυθαίρετες, όπως αναφέρουν, αποφάσεις από πλευράς της κυβέρνησης. Μάλιστα, Νικόλ, βλέπουμε και στα πλάνα μας τη ροή του κόσμου νωρίτερα το απόγευμα. Ήταν όντως ογκωδέστατη η εκδήλωση διαμαρτυρίας, πρωτοφανής θα έλεγε κανείς. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο έπεται της πορείας. Θα γίνει κάτι άλλο, θα μιλήσει κάποιος άλλος? Στέλλα, έγιναν προηγουμένως οι ομιλίες από τους τρεις προέδρους των εκπαιδευτικών οργανώσεων, από πλευράς της ΟΕΛΜΕΚ του κύριου Σοκράτους, από πλευράς ΠΟΕΘ του κύριου Φυλακτού και από πλευράς ΟΛΤΕΚ του κύριου Λισάνδρου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και θα ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο η πορεία διαμαρτυρίας και να σου πω ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις προετοιμάζονται για την αυριανή πολύ κρίσιμη σύσκεψη στην Βουλή, όπου θα γίνει κοινή συνεδρίαση στην Επιτροπή μαζί με την Επιτροπή Παιδείας και Εργασίας. Μάλιστα. Ετοιμάζονται για την αυριανή συνάντηση. Μάλιστα. Νικόλ, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε τα αποσπάσματα των δηλώσεων των επικεφαλής των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Ο αγώνας δεν σταματά εδώ. Μετά την απόψινή ανεπανάληψη εκδήλωση, τα βλέμματα όλων πρέπει να στραφούν στην επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους να συνεχίσουμε την προσπάθεια για υπέρβαση των αδιεξόδων, για τα οποία ευθύνονται άλλοι.
Για ακόμα μια φορά θέλω προσωπικά να δηλώσω προς όλες τις κατευθύνσεις την ετοιμότητά μας για εξέβρεση μιας λύσης. Ζούμε μια ιστορική μέρα η οποία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το δημόσιο σχολείο. Σήμερα είμαστε εδώ και δηλώνουμε με τον πιο έντονο τρόπο ότι θα υπερασπιστούμε την ποιότητα στη δημόσια εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά πράγματα στην Κύπρο έχουν μετατραπεί σε μια ορολογιακή βόμβα, την οποία ενεργοποίησε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Χαμπιαούρης στις 2 Ιουλίου 2018. Με συνθήματα στήριξης του Δημόσιου Σχολείου σε μπλουζάκια και πλακάτ πορεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί στην μεγαλειώδη πορεία διαμαρτυρίας τους. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Με κύριο σύνθημα «Μαζί ενωμένοι υποστηρίζουμε το δημόσιο σχολείο», οι εκπαιδευτικοί κατέκλυσαν το προεδρικό μέγαρο αλλά και τους γύρω δρόμους σε μια